πόσο. Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, έτσι για να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις από το εσωτερικό του Model Y και πάλι. Άλλωστε είναι το δεύτερο βίντεο της σειράς για την εμπειρία μου, την καθημερινή χρήση και ζωή με ένα αυτοκίνητο της Tesla και συγκεκριμένα το Model Y. Τώρα, οι πιο παρατηρητικοί ίσως προσέξουν ότι βρίσκομαι ακριβώς στον ίδιο χώρο, μέχρι και με ακριβώς την ίδια μπλούζα. Υπάρχει όμως μια πολύ καλή εξήγηση για αυτό. Πέρασα αρκετές ημέρες, είναι η αλήθεια, με το Model Y, το χρησιμοποίησα για να κάνω ταξίδι, εκδρομή, αρκετές βόλτες είναι η αλήθεια, αλλά και για να το χρησιμοποιώ καθημερινά για δουλειά και όχι μόνο, και χρειάστηκε να περάσουν αυτές οι ημέρες, να καταφέρω να συγκεντρώσω τη σκέψη μου, να καταφέρω να τη μεταφέρω σε βίντεο και λίγες ώρες, λίγη ώρα μάλλον δυστυχώς, πριν χρειαστεί να επιστρέψω το αυτοκίνητο στην Tesla, γράφω τα βίντεο αυτά, προσπαθώ γιατί το έχω σταματήσει και το έχω ξεκινήσει και αρκετές φορές εδώ που τα λέμε, να μεταφέρω με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται την εμπειρία μου με αυτό. Στο πρώτο βίντεο της σειράς λοιπόν είδαμε το πώς μπορεί να κάνει κανείς ένα ταξίδι με το Model Y και χωρίς να αγχώνεται ιδιαίτερα για την αυτονομία του, αλλά και τις επιλογές που έχει για να το φορτίσει στη διαδρομή, ώστε να μπορεί προφανώς εκτός των άλλων να φτάσει στον προορισμό του. Το δεύτερο βίντεο της σειράς τώρα, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι για αφορά το να κάνει κανείς μια εκδρομή ή μια βόλτα μεγαλύτερη, βέβαια σε απόσταση από το συνηθισμένο, με ένα αυτοκίνητο σαν το Model Y, και αυτή την εποχή με το κόστος των καυσίμων η χρήση ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, όπως και να το φορτίσει κανείς, είναι σαφώς πιο οικονομική, κάτι που μεταξύ των άλλων σου δίνει τη δυνατότητα, σε απελευθερώνει γιατί όχι, να κάνεις διαδρομές που ίσως έχεις ξεχάσει ή έχεις πολύ καιρό να κάνεις. Αρκετές διαδρομές βέβαια, αρκετές βόλτες, η μία από αυτές στη Χαλκίδα και ήταν η μία η οποία ξεκίνησε σε αυτοκινητόδρομο και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είχα τη δυνατότητα να απολαύσω για ακόμα μία φορά το πώς είναι ένα ταξίδι με το Model Y, το πώς μπορείς να εμπιστευθείς πολλά από αυτά που μπορεί να κάνει μόνο του για να σε ξεκουράσει, να σου κάνει πιο απολαυστικό, πιο διασκεδαστικό και για όσους αγαπούν την τεχνολογία σίγουρα πιο εντυπωσιακό ένα ταξίδι. Βέβαια, επειδή όπως διαπίστωσα έτσι κι αλλιώς, σε πολλές περιπτώσεις το Model Y είναι ένα πολύ πιο ενδιαφέρον οδηγικά αυτοκίνητο από ό,τι περιμένει κανείς, και γιατί είναι ηλεκτροκίνητο, ένας όρος που θα πω για ακόμα μία φορά το αδικεί σίγουρα πάρα πολύ, αλλά και γιατί ένα αυτοκίνητο με το βάρος που έχει ένα Model Y και οποιοδήποτε μάλλον αυτοκίνητο αυτού του είδους, δεν περιμένει κανείς αρχικά ότι είναι τόσο ικανό να κάνει πράγματα που μετά στην πράξη πραγματικά δυσκολεύεσαι να πιστέψεις. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν της εκδρομής μέχρι τη Χαλκίδα ήταν η επιστροφή από το παλιό οδικό δικτύο, όχι για να αποφύγω τα διόδια, αλλά γιατί πραγματικά μου άρεσε η διαδρομή, και σε τέτοιου είδους διαδρομές που μπορείς να κινείσαι με 80, 90, 100 χιλιόμετρα την ώρα, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσες με οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, γιατί στο κάνει πραγματικά πολύ εύκολο. Το να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο σαν το Model Y, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται, η σταθερότητά του και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο μπορεί να έχει κάποιος, ειδικά αν θεωρεί ότι η οδήγηση είναι περισσότερο αγκαρία και λιγότερο δυστυχώς διασκέδαση, ο τρόπος λοιπόν που μπορείς να κάνεις το ταξίδι αυτό είναι τόσο απολαυστικός που πραγματικά υπήρξαν φορές που είχα ολοκληρώσει μια βόλτα αυτού του είδους και ήθελα στη συνέχεια να την επαναλάβω μόνο και μόνο για να την ευχαριστηθώ. Βέβαια, εκτός από την εκδρομή μέχρι τη Χαλκίδα και πίσω, υπήρξαν αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις που χρησιμοποίησα το Model Y για, ας το πούμε, πιο κοντινές διαδρομές, όπως μέχρι τη Βάρκιζα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά επειδή μου αρέσει η παραλία. Και φυσικά σε περιπτώσεις σαν και αυτές, και πάλι η απόλαυση του να οδηγεί κανείς ένα αυτοκίνητο σαν το Model Y είναι πολύ διαφορετική από ό,τι περιμένει κανείς αρχικά και σίγουρα πολύ πιο ευχάριστο οδηγικά. Ναι, είναι γεγονός βέβαια ότι αν υπάρχει ένα μικρό μειονέκτημα, μια μικρή διαφορά, είναι ότι σε μάλλον λίγο πιο γρήγορη και πιο ευχάριστη οδήγηση χρειάζεται κανείς να θυμάται ότι είναι ένα βαρύ αυτοκίνητο, κάτι που επηρεάζει ίσως περισσότερο το πόσο συχνά μπορούμε να χρησιμοποιούμε το φρένο για να μειώσουμε την ταχύτητά μας μέχρι να αρχίσουν να κουράζονται. Κάτι που έχει ενδιαφέρον όμως σε διαδρομές αυτού του είδους είναι ότι η μπαταρία του Model Y όχι απλά φτάνει και περισσεύει, αλλά μπορείς να κάνεις πραγματικά ό,τι σου κατέβει, όχι ότι το έκανα. Βλέπε τώρα, μπορείς να κάνεις πραγματικά ό,τι θέλεις, μπορείς να οδηγήσεις με όποιον τρόπο θέλεις το Model Y, αρκεί να έχει προφανώς αρκετή φόρτιση στην μπαταρία του. Το να ξεκινήσει κανείς για μία βόλτα αυτού του είδους με 25% της μπαταρίας
Δεν είναι ιδιαίτερα λογικό, αλλά ποιος θα έκανε και κάτι αντίστοιχο με λιγότερο από το 1 τέταρτο στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου του. Μπορείς να απολαύσεις λοιπόν πολλών ειδών διαδρομές με το Model Y χωρίς ποτέ να σε αγχώσει η αυτονομία του και σε κάποιες περιπτώσεις εκμεταλλευόμενος και πάλι τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πάντα εντυπωσιακά καλά το χώρο γύρω του. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια η οδηγική απόλαυση είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι και θα το πω για ακόμα μία φορά ότι όχι μόνο δεν το περίμενα αυτό, αλλά υπήρξαν φορές που συνειδητοποίησα ότι οδηγούσα το Model Y με τρόπο που αρχικά δεν περιμένει κανείς ότι μπορεί να οδηγηθεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο και εκτός όλων των άλλων χρειάστηκε αρκετές φορές να έχω το νου μου με το πόσα χιλιόμετρα την ώρα κινούμε, γιατί όχι ξεπέρναγα απαραίτητα το νόμιμο όριο, αλλά κινούμουν ίσως πιο γρήγορα από ότι με οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Ακόμα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και για τέτοιου είδους διαδρομές, το Model Y είναι πραγματικά μια εμπειρία που αξίζει κανείς να ζήσει και αν και αυτό θα το αναφέρω και σε επόμενα βίντεο σίγουρα αρκετές φορές, είναι δεδομένο ότι αν κάποια στιγμή πάρω απόφαση να πάρω ένα αυτοκίνητο, να αγοράσω ένα αυτοκίνητο στην κατηγορία τιμής βέβαια που ανήκει ένα αυτοκίνητο της Tesla, είναι πραγματικά άσκοπο για εμένα να επιλέξω οτιδήποτε άλλο εκτός από κάτι τέτοιο. Κάπου εδώ κλείνει το δεύτερο βίντεο, προσπαθώ να συγκεντρώσω, είπαμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σκέψεις μου. Δεν ξέρω το τελικό αποτέλεσμα σε κάθε ένα από τα βίντεο της σειράς, σίγουρα όμως ελπίζω να καταφέρνω να περάσω με έναν τρόπο που σίγουρα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό μου, αλλά ίσως καταφέρει να έχει και λίγο ρεαλισμό την εμπειρία μου με το Model Y. Κράτα το σταθερό με αυτές τις υποκατηγήσεις. Είναι 2 τόνοι έτσι. Βέβαια πόσα αυτοκίνητα που είναι 2 τόνοι μπορούν να πάνε με αυτό το ρυθμό. Ούτε καν πολλά που είναι και λιγότερα. Του ζητάω στο μεταξύ να επιταχύνει τρίβοντας. Πάω με 100 εδώ. Νομίζω κάπου εδώ θα τελειώσει όμως το παιχνίδι γιατί άρχισε κάτι φόρο. Πόσο? Όντως. Ναι. Δεν έχεις ιδέα. Δεν το πολύ καταλαβαίνεις η αλήθεια. Το κατάλαβα γι' αυτό στο πάει να το ξέρεις. Ναι. Γιατί αν δεν έχεις το smart θα συνεχίσεις να πηγαίνεις. Ναι, ναι, για λίγο ακόμα η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να συνέχισα. Το οποίο smart βέβαια δεν πάει σιγά για smart. 60. Είπα για smart. 70. Νομίζω ότι προλαβαίνω. Ναι, προλάβαινα και με άνεση.
100 που σκέφτεσαι. Ναι, 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 κατάλαβα. Εδώ η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο πολύ. Σε σημείο που κάνω καμπρά, σκέφτεσαι το φρένο και να το σκέφτεσαι τον γκάζο. Ναι. Τελικά και η κατηφόρα. Απελευθερώνει τους δύο τόνους. Ναι. Το κέντρο βάρους, τόσο χαμηλά και στο... Χωρίς να σε φοβίζει όμως. Το κέντρο του αυτοκινήτου, η αλήθεια είναι ότι... Καλό που δεν έκανα. Θα διευκρινίσουμε ότι δεν είναι από εμάς. Από εμάς ήταν.